με την ευκαιρία της εκλογής οργάνων στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος χθες, δράξαμε την ευκαιρία και βρεθήκαμε οι δήμαρχοι των 5 νησιών που πλήττονται από το μεταναστευτικό παύλο προσφυγικό. Είναι η Κος, η Λέρος, η Σάμος, η Χίος και η Λέσβο. Συζητήσαμε διεξοδικά όλα τα θέματα τα οποία είναι γνωστά στις τοπικές μας κοινωνίες. Εκφράσαμε την ανησυχία μας, η οποία δεν είναι απλά τύπος, αλλά ουσία. Και φυσικά, μετά τη συζήτηση που έγινε, καταλήξαμε σε μια κοινή δήλωση, την οποία διανύμαμε σε όλα τα μέσα ενημέρωσης και η οποία εστιάζεται σε όλα αυτά τα οποία έχουμε συζητήσει κουραστικά, θα έλεγα, κατά κόρον και έχουν να κάνουν με την μαζική αποσυμφόρηση, έχουν να κάνουν με το σεβασμό της κυβέρνησης προς τις αποφάσεις των Δημοτικών μας Συμβουλίων, κάτι πολύ σημαντικό. Φυσικά, αρνούμεθα τον σχεδιασμό της κυβέρνησης και των εξαγγελιών της σύμφωνα με όσα υπόθηκαν δια τηλεοράσεως. Ξεκαθαρίσαμε ότι δεν είχαμε καμία γνώση και καμία ενημέρωση, γιατί υπάρχει ένα παιχνίδι από τους δύσπιστους όλο αυτό το διάστημα. Μα το είπαν, δεν το είπαν. Τι να κάνουμε, η πολιτική δυστυχώς εκεί έχει καταντήσει. Να μιλάς, να λες την αλήθεια και ο κόσμος δικαιολογημένα να μην πιστεύει. Δεν είχαμε λοιπόν καμία ενημέρωση. Αρνούμεθα λοιπόν και δεν αποδεχόμεθα τον σχεδιασμό της κυβέρνησης με τον τρόπο που εξεγγέλθηκε για δομές οι οποίες πραγματικά είναι τεράστιες, είναι πόλεις ολόκληρες. Παραμένουμε, το ξαναλέω και πάλι, στις αποφάσεις των Δημοτικών μας Συμβουλίων. Είναι ο σεβασμός τον οποίο δείχνουμε, είναι και οι θέσεις δικές μας. Και από εκεί και πέρα περιμένουμε να δούμε από την κυβέρνηση με ποιο τρόπο θα τηρήσει τις προεκλογικές εξαγγελίες, γιατί έχει γίνει τεράστια στροφή από τις προεκλογικές εξαγγελίες με τις δεδομένες σημερινές θέσεις της κυβέρνησης. Αυτό το οποίο ζητήσαμε στην κοινή μας δήλωση είναι σύμπνοια, ενότητα και θα έλεγα συμπαράσταση από τους συναδέλφους μας δημάρχους από όλη την επικράτεια σε αυτό το θέμα, ειδικότερα της μαζικής αποσυμφόρησης των νησιών μας. Πέρα από τις συζητήσεις που κάναμε κατηδίαν με όσο γίνεται περισσότερους στη χθεσινή μάζοξη στη ΓΕΔΕ. Αυτά λοιπόν είναι όλα εκείνα τα χθεσινά νέα τα οποία τούτη την ώρα έτσι ενώπιον σας συζητώ. Έχουμε μακρύ δρόμο, ας μην αυτοματώμεθα, και είναι συνάρτηση των ροών από την απέναντι πλευρά και με όλο τον τρόπο που το αντιμετωπίζει η γείτονα Τουρκία. Και θα δούμε λοιπόν βήμα-βήμα τις περαιτέρω εξελίξεις. Λέω βήμα-βήμα γιατί είναι κάτι το οποίο κανείς μα κανείς δεν μπορεί με βεβαιότητα να σχεδιάσει, και μιλάω βέβαια για τις τοπικές μας κοινωνίες, για όλους εμάς, περιμένοντας να δούμε τελικά την κατάληξη και το διατάφτα από κυβερνητικής πλευράς.